Όσο διαρκεί η σοβαρή κρίση στην Ορθοδοξία, με αφορμή την Ουκρανική Εκκλησία που δίχασε φανάρι και μόσχα και πληγώνει καθημερινά κάθε Εκκλησία, δηλητηριάζοντάς την με πρωτοφανή διχασμό, το Κρεμλίνο δεν είχε βγει μπροστά. Τις τελευταίες μέρες όμως, μία με την παρέμβαση Πούτιν και χθες με τα νέα πυρά Λαυρόφ για τις σχέσεις φαναρίου Ουάσιγκτον, η ρωσική πολιτική ηγεσία δείχνει πως αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στο ζήτημα και το εντάσσει στην ευρύτερη κόντρα Ρωσίας ΗΠΑ για τα πάντα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό της Ρωσία 24, είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και οι ενέργειές τους δεν έχουν καμία σχέση με τα ιδανικά της Ορθοδοξίας. Έχουμε σαφή κατανόηση ότι οι ενέργειες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες μανιπουλάρονται άμεσα από την Ουάσιγκτον, δεν έχουν καμία σχέση με τα ιδανικά της Ορθοδοξίας, με τις παραδόσεις βάσει των οποίων οργανώνεται πάντα η αλληλεπίδραση των τοπικών εκκλησιών. Έχουμε κατάφορη παραβίαση, κάτι το οποίο απαιτεί προσπάθειες για την εξουδετέρωση τέτοιων απολύτως απαράδεκτων ενεργειών, δήλωσε ο Λαυρόφ, ανοίγοντας λογαριασμό για μελλοντικές κινήσεις και του Κρεμλίνου στην Ορθόδοξη κόντρα των τελευταίων ετών. Σημείωσε ότι η δημιουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας παρουσιάστηκε ως κίνημα για κάθε Ορθόδοξο λαό να έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πώς δημιουργήθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου της Κωνσταντινούπολης. Αυτό υπαγορεύεται άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταστρέφοντας την ενότητα της Ορθόδοξης Ρωσίας και Ουκρανίας, δημιουργώντας εκεί μια σχηματική, ανίσχυρη εκκλησία. Το ίδιο ισχύει και για το κανονικό έδαφος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, πρόσθεσε ο Ρώσος Υπουργός, προλιένοντας το έδαφος για εκκλησιαστικές εκπλήξεις σε Μαυροβούνιο και Σκόπια προφανώς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.